βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Καλά, εσείς? Εδώ, είμαστε στο φουλ της προεκλογικής περίοδου. Ναι, σήμερα θα ξεκινήσει και επίσημα, υποθέτουμε, και έτσι. Λοιπόν, παίρνουν όλα σε μια σειρά. Μιας και έχουμε καταπιαστεί μετά της οικονομίας εδώ και συζητούμε, θα θέλαμε να μας πείτε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, πώς σκέφτεστε εσείς την επομένη σε περίπτωση στο ενδεχόμενο που κληθείτε να κυβερνήσετε, πώς σκέφτεστε να καλύψετε τα ισοδύναμα που ήδη η Κομισιόν ζητά, με δεδομένο ότι υπάρχει μια τρύπα της τάξης του 1% του ΑΕΠ περίπου, και θα πρέπει αυτό κάπως να το ισοφαρίσουμε. Έτσι λένε οι θεσμοί, όχι εμείς. Ναι, πράγματι έτσι λένε οι θεσμοί. Η έκθεση τελευταία έχει δύο κριτικές απέναντι στην κυβέρνηση. Το πρώτο κομμάτι είναι η έλλειψη των μεταρρυθμίσεων, ότι έχουν σταματήσει πρακτικά από το προηγούμενο έτος να κινείται οτιδήποτε από τα όσα έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση και όσα έχει βάλει στην μεταμνημονιακή, στο μεταμνημονιακό έλεγχο της χώρας μας. Και φυσικά εκεί πέρα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αυτά πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς. Είναι εξάλλου αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι με αντάλλαγμα της μεταρρυθμίσης, με την ικανότητά μας να πετύχουμε όσα η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε, θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να πάρουμε εν τέλει τη μείωση των πλεονασμάτων. Μπορείτε να δώσετε εσείς ένα-δύο παραδείγματα έτσι ενδεικτικά αυτού που αποκαλούμε μεταρρυθμίσεις εν αναμονή? Υπάρχουν ζητήματα στη δημόσια διοίκηση. Πραγματική αποκομματικοποίηση, αποπολιτικοποίηση, όπως το έγραφε το τρίτο μνημόνιο της δημόσιας διοίκησης, έχει σταματήσει, δεν γίνονται επιλογές. Κάποιες από τις επιλογές που έγιναν οι πρώτες είναι κομματικά στελέχη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Η Γενική Γραμματής, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά που εννοείτε κι εσείς? Ακριβώς, ναι. Το οποίο ακούμε 3-4 χρόνια ότι θα πάψουν να είναι κομματικοί και θα επιλέγονται με διαφορετικό τρόπο, με διαγωνισμό κλπ. Αλλά προς το παρόν όμως δεν έχει εφαρμοστεί. Δεν έχει γίνει. 76 είναι οι θέσεις, 4-5 ή λίγοι παραπάνω έχουν επιλεγεί από αυτούς, και αυτοί οι 4-5 είναι κομματικά στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία, αν εκλεγεί η κυβέρνηση, θα τους επιλέξει με μη κομματικό τρόπο, θα κάνει το διαγωνισμό αυτών? Η Νέα Δημοκρατία θα δει πώς έχει φτιαχτεί το θεσμικό πλαίσιο. Θα το συζητήσει φυσικά και με την Κομισιόν που το συνδιαμόρφωσε με την προηγούμενη κυβέρνηση, και θα σιγουρέψει ότι θα είναι ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στην δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει ακομμάτιστα και προς όφελος του πολίτη. Έχουμε ζητήματα με τα ενεργειακά. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κατάσταση στη ΔΕΗ είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν έχουμε καταφέρει. Και έχει παγώσει η πώληση των λιγνητικών, διαγωνισμός μάλλον, για τις λιγνητικές μονάδες. Ναι. Είναι λοιπόν μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, και αυτά θα αποδείξουν ότι η νέα κυβέρνηση έρχεται με μια ικανότητα να επιλύει προβλήματα και άρα να μπορέσει να μιλήσει στο επίπεδο το δημοσιονομικό. Και το ελληνικό είναι, που είναι στην εκλογική περιφερειά σας όμως μέσα. Βέβαια. Το ελληνικό που έχει σταματήσει να τελειώσει ο διαγωνισμός και επιτέλους να γίνει η ανταλλαγή των μετοχών για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι, σας λέω, μια σειρά από. Ποιο ορίζοντα έχετε για το ελληνικό, κύριε Θεοχάρη? Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα που να μπορείτε να πείτε στους ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα? Υπάρχει κάποιος πιο συγκεκριμένος σχεδιασμός? Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι μέσα στο έτος, μέχρι τέλος του έτος, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, ώστε η εταιρεία η οποία το έχει αναλάβει να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες με το νέο έτος. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη παράταση για να ξεφύγουμε από το 2019. Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για την αρχή του ερωτήματός σας, δηλαδή τα δημοσιονομικά. Ναι, να επιστρέψουμε λίγο. Για πάμε πίσω, ναι. Πώς θα βρούμε τα χρήματα? Το πρώτο λοιπόν κομμάτι, σας είπα ότι θα αλλάξουμε στρατηγική ως χώρα. Στο δεύτερο κομμάτι, υπάρχουν δύο περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα σύμφωνα με την Επιτροπή. Το πρώτο είναι οι 120 δόσεις. Εκεί θα πρέπει να δούμε τις δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που μπορεί να έχουν και αν επηρεάζουν δημοσιονομικά αρνητικά, και να τις διορθώσουμε ώστε και να δώσουν όφελος στον πολίτη και φυσικά τα δημοσιονομικά να μην επηρεαστούν. Όταν λέτε να τις διορθώσουμε, προς ποια κατεύθυνση? Υπάρχουν μια σειρά από... Γιατί είδαμε ότι οι θεσμοί ήταν αρκετά έτσι σφιχτοί, για να το πω λαϊκά, και για τις δόσεις στην εφορία, κυρίως για τις δόσεις στην εφορία. Άρα πώς να το διορθώσετε αυτό? Θα σας πω, υπάρχουν μια σειρά από τις λειτουργίες. Αυτή τη στιγμή
Ο ένστια του 2018 δεν μπορεί να πει όλες τις 120 δόσεις. Έχει μόνο οι 4 πρώτες δόσεις που είναι μέσα στο 18. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, μάλλον από λάθος έχει γίνει. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν τον κόσμο να μπει στις 120 δόσεις. Και να δούμε ακριβώς πώς λειτουργούν. Υπάρχουν τα ζητήματα των επιχειρήσεων οι οποίες αναγκάζονται και παίρνουν στις 30-24 ή και σε λιγότερες δόσεις. Θα πρέπει και αυτά να τα επανεξετάσουμε. Και φυσικά απλώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα κριτήρια είναι τέτοια ώστε κάποιος που έχει τη δυνατότητα να μπει σε λιγότερες δόσεις να μπαίνει. Δηλαδή να μην είναι οριζόντια ένα μέτρο των 120 δόσεων, γιατί αυτή είναι η βασική κριτική που κάνει η Κομισιόν απέναντι στο μέτρο. Πράγματι, οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές που το μάθαμε όλοι πια, αυτοί δηλαδή που μπορούν να πληρώσουν, θα πρέπει για στοιχειώδεις λόγους δικαιοσύνης να πληρώσουν. Αυτό θα φανεί στην εξέλιξη, δηλαδή μέχρι να γίνουν οι εκλογές και τα λοιπά, θα υπάρχει κάποιο περιθώριο για το πώς έχουν εξελιχθεί οι 120 δόσεις και θα τα διορθώσουμε όλα αυτά στην πορεία. Το δεύτερο μέρος του κενού το οποίο βλέπει η Κομισιόν έρχεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο πάντοτε υποεκτελείται. Αυτή τη φορά η κυβέρνηση βέβαια προεξόφλησε την υποεκτέλεση. Δηλαδή, ως τώρα είχε τη δικαιολογία να πει προσπαθούσα να το εκτελέσω, να ρίξω λεφτά στην αγορά, να δημιουργήσω δουλειές, αλλά δεν τα κατάφερνα. Τώρα τα παίρνει τα χρήματα και έτσι δεν επιτρέπει να μπουν στην αγορά. Εκεί δεν υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να κάνεις. Αν πράγματι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλου είδους δαπάνες που μπορούν να εξοικονομηθούν για να μεταφέρουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η αλήθεια είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ξέρουμε ότι έχει φρενάρει πολύ. Αλλά επίσης καταλαβαίνουμε πως η κυβέρνηση αυτή, το Αλέξη Τσίπρα τουλάχιστον, έκανε μια συνειδητή επιλογή και η επιλογή ήταν ότι κρίνω πως θεωρώ περισσότερο επίγον να στηρίξω αδύναμες κοινωνικές ομάδες με το να χρηματοδοτήσω αυτό που εσείς λέτε επιδόματα, αυτό που όμως η κυβέρνηση έλεγε πολιτική υπέρ των ασθενέστερων κλπ. Σωστό. Υποθέτω όμως ότι... δηλαδή από τα άνεργα παιδιά μας. Αυτό έκανε. Έπαιρνε ένα δάνειο από τους άνεργους νέους για να τα δώσει σε αυτούς που αυτοί ορίζονται σαν δύναμος. Πάντως έχει και έναν αντίλογο στον οποίο θέλω να απαντήσετε. Και ο αντίλογος είναι, δηλαδή, εσείς θα κάνετε, θα σταματήσετε να δώσετε αυτό που εμείς λέγαμε 13η σύνταξη, εσείς το λέγατε επίδομα ή τσόντα, οτιδήποτε άλλο, θα σταματήσετε να δίνετε τα ποσά αυτά που εμείς υποσχεθήκαμε θα δίνουμε. Όχι, ήμασταν κατηγορηματικοί. Αυτά που ψηφίστηκαν και με τη δική μας ψήφο, δεν πρόκειται να τα πάρουμε πίσω. Αυτό που θα κάνουμε είναι να εστιάσουμε άμεσα με μια σειρά από νομοσχέδια φορολογικό, φιλοαναπτυξιακό, αλλά και με την σφιχτότερη μορφή λειτουργίας του κράτους, το λεγόμενο επιτελικό κράτος, για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη να έρθει. Βλέπετε την αντίδραση του χρηματιστηρίου που είναι θετική. Πιστεύουμε ότι και η ίδια η οικονομία μετά τις εκλογές θα είναι θετική, εξαιτίας που βλέπουμε στον κόσμο που είναι λίγο πιο αισιόδοξος μετά την Κυριακή ιδιαίτερα των εκλογών, και θα επιτρέψει στον κόσμο να βγάλει κάποια χρήματα που τα έχει στην άκρη για να κάνει κάποιες επενδύσεις στην επιχείρησή του, κάποιες επενδύσεις που τις κρατούσε όλο αυτό το διάστημα στην πάντα και παγωμένες. Αυτό είναι που θα δώσει ξανά όθηση, πραγματική όμως, όχι μόνο καταναλωτική όθηση στην οικονομία, πραγματική επενδυτική όθηση στην οικονομία, θα δημιουργήσει το δημοσιονομικό περιθώριο να κάνουμε και περαιτέρω παρεμβάση, όχι απλώς να πάρουμε πίσω τις προηγούμενες, να κάνουμε και περαιτέρω παρεμβάση σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Ερώτηση για την επομένη των εκλογών σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Σε ποια κατεύθυνση θα αναζητήσετε συγκλήσεις? Η σύγκληση θα είναι σε προγραμματική κατεύθυνση. Θα είναι δηλαδή σε σχέση με το πρόγραμμά μας, αν πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στην παιδεία, κάποιες παρεμβάσεις σε ζητήματα εθνικά. Θα έρθουμε λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά με όποιες πολιτικές δυνάμεις είναι διατεθειμένες με σοβαρότητα να συζητήσουν αυτά τα θέματα. Πάντα μιλώντας βέβαια για το δημοκρατικό τόπο. Πριν σας καλημερίσουμε, θα έλεγα εγώ ότι θα ήθελα και τη γνώμη σας για την αλλαγή της συνολική του πολιτικού τοπίου. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα κόμμα το ποτάμι από το οποίο περάσατε κάποια στιγμή, για μια αρκετή περίοδο θα λέω εγώ, γράψατε μια πορεία, να μην κατεβαίνει στις εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτό για σας σημαίνει ότι έχει διαλυθεί στα εξών συνετέθη ή αν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιο είδους δυνάμεις οι οποίες θα έπρεπε να συνομιλήσουν ή κάπως να τους απευθυνθείτε εσείς ως Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
υπάρχει και μια διαφορετική κατάσταση στο κίνημα αλλαγής, την οποία επίσης δεν μπορεί να υποτιμήσει κανείς και να πει ότι το ίδιο είναι. Εσείς συνολικά πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα? Αισθάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, περισσότερο μόνοι και αντιμέτωποι με τον ΣΥΡΙΖΑ? Αισθάνεστε ότι θα έχετε απέναντί σας το κίνημα αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα πράγμα, ως αντιπολίτευση, εάν εσείς σχηματίσετε κυβέρνηση με βάση τι? Κοιτάξτε, οι τελευταίες εκλογές έδειξαν μία μετακίνηση του πολιτικού κόσμου προς το κέντρο. Είναι προφανές ότι και από τα ακραδεξιά και από τα αριστερά η προσπάθεια των κομμάτων ήταν να κινηθούν προς το κέντρο. Αυτό ήταν επιτυχές για τη Νέα Δημοκρατία. Κάναμε μία διέπρεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή, και με τον πολιτικό του λόγο και με τα πρόσωπα που ήρθαμε και πυκνώσαμε τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. Και συνεπώς αυτό δεν επέτρεψε στα μικρότερα κόμματα, έτσι να, αν θέλετε να το πω, να πάρουν ανάσα και να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτή την στρατηγική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το πολιτικό λόγο, έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο που να επιτρέψει αυτή τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτό θα κάνουμε και πρέπει να απευθυνθούμε και σε κάποια ενδεχομένως πρόσωπα που είναι ανοιχτά να μας ακούσουν, αλλά σίγουρα πρέπει να απευθυνθούμε στους ψηφοφόρους του κέντρου, οι οποίοι πρέπει να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία για να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί αυτό έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κινάλ, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας από την πλευρά του Κινάλ. Είναι νομίζω φανερό σε όλους. Και άρα η αυτοδυναμία είναι πια ο μονόδρομος για τη χώρα μας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ότι βλέπετε και εσείς καθαρή την τροχιά που διαγράφει το κίνημα αλλαγής να είναι απόκληση από τη Νέα Δημοκρατία πάντως. Πολύ ενδιαφέρον. Για να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Καλή επιτυχία, κύριε Θεοχάρη. Καλή δύναμη. Είπαμε υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.